Καλώς ήρθες στο φτιάξ' το μόνο σου, δημιουργικές ιδέες. Στο σημερινό βίντεο έχω όρεξη να πλέξουμε με βελόνες και συγκεκριμένα θα ήθελα να επικεντρωθούμε σε ένα πάρα πολύ απλό και όμορφο μοτίβο, σε ένα πολύ όμορφο σχέδιο περλέ που μοιάζει σαν πέρλες, έτσι. Έχω πλέξει δύο διαφορετικά σχεδιάκια για να το δούμε και εννοείται θα τα δούμε όλα αναλυτικά στην πορεία. Βέβαια, έχω ανεβάσει προηγούμενα βίντεο στο κανάλι μου, οπότε μπορείς να ανατρέξεις, να δεις πώς μπορείς να πλέξεις με βελονάκι μία από την καλή και μία από την ανάποδη. Ωραία, στα δικά μας λοιπόν. Το σημερινό σχέδιο που προανέφερα θα είναι με πέρλες και θα χρησιμοποιήσουμε βελένες, οπότε θα ήθελα να βαθύνουμε σε αυτό το κομμάτι. Είναι εύκολο και πάρα πολύ γρήγορο να το πλέξεις. Βλέπεις ότι η πλέξη του θυμίζει χάντα σε σχήμα μαργαριτάρι, ένα πάρα πολύ όμορφο, έτσι, και εννοείται θα χρειαστούμε και το νήμα για το αναδείξουμε και κατάλληλα, δηλαδή ένα βακερό νήμα νομίζω είναι ότι χρειάζεται. Λοιπόν, εννοείται θα τα δούμε αναλυτικά όλα και έχω εδώ πέρα να σου δείξω και κάποια σκονάκια για το πώς θα πλέξουμε τις βελονιές μας. Εγώ εδώ πέρα έχω 2, 4, 6, 8, 10 πόντους σαν βάση και πλέκω να αλλάξει μία από την καλή και μία από την ανάποδη. Λοιπόν, ο πρώτος και ο τελευταίος πόντος πλέκεται μία από την καλή. Το σχέδιο φαίνεται να ταιριάζει πολύ όμορφα και με το χρώμα, εξαιρετικό είναι. Οπότε έχουμε στο νου μας ότι ο πρώτος πόντος και ο τελευταίος πλέκεται μία από την καλή. Μπορείτε, άμα θέλετε, εννοείται να πλέξετε με τις βελονιές σας να είναι πιο ανασηκωμένες στην άκρη για να δώσει ένα ύψος και να κάνει πιο στρογγυλές τους πόντους. Αλλά λέω εγώ να κινηθούμε σε απλά πραγματάκια, δηλαδή αυτό που σου είπα, πλέκουμε μία από την καλή και μία από την ανάποδη. Και αυτό θέλουμε να είναι σωστός ο αριθμός μας. Δηλαδή έχουμε ας πούμε 60 βελονιές συν όσοι χρειαζόμαστε για το ύψος. Λοιπόν, για να το κατανοήσουμε καλύτερα, όπως σου είπα, έχω εδώ πέρα εγώ το σκονάκι μου, τις σημειώσεις μου που τις έχουμε δει και σε προηγούμενο βίντεο αναλυτικά. Το βελάκι δείχνει ξεκινάμε από τα δεξιά και ο στρογγυλός πόντος, ο στρογγυλός του, το κυκλάκι δείχνει ότι είναι το μία από την καλή και το τετραγωνάκι δείχνει ότι είναι μία από την ανάποδη. Το βλέπεις, όπως ξεκινά, έτσι τελειώνω. Εδώ πέρα στο ενδιάμεσο έχουμε δύο πόντους που πλέκονται από την ανάποδη και όταν πάμε στην επόμενη σειρά, δηλαδή για να πλέξουμε από τα αριστερά προς τα δεξιά, ξεκινάμε πάλι τον πόντο μας με μία από την καλή. Στο ενδιάμεσο έχουμε δύο πόντους από την ανάποδη και εννοείται τελειώνω με μία από την καλή και βλέπεις πως φαίνεται και από τις δύο όψεις το πλεκτό μου πάρα πολύ όμορφο και μπροστά και από πίσω και ακολουθάμε τη λογική αυτή, έτσι, την τεχνική αυτή, επαναλαμβάνουμε από τη μία σειρά στην άλλη. Βλέπεις πως σχηματίζεται η βάση και πως φαίνονται και μέσα στο πλεκτό μου οι πόντοι, όπως είναι η μία από την καλή, μία από την ανάποδη, μία από την καλή, μία από την ανάποδη, είναι αρκετά ευδιάκριτη και όσο βλέπεις το πλεκτό να σχηματίζεται. Οπότε έχοντας πλέξει εγώ μια βάση και ένα πρώτο απόσπασμα, θα συνεχίσω το πλέξιμο, έχω κάνει μία από την καλή. Και εδώ πέρα με το σημειωματάριό μου, εφόσον έχω κάνει μία από την καλή, ακολουθάει μία από την ανάποδη και μετά η επανάληψη. Ακολουθάει άλλη μία από πίσω, έτσι, από την ανάποδη. Μετά πάμε μία από την καλή, μία από την ανάποδη και άλλη μία από την ανάποδη, μία από την καλή. Και τώρα πάμε στον τελευταίο για να πλέξουμε από τα δεξιά. Πάρα πολύ ωραία. Το όλο χείριμά μας λειτουργεί πολύ καλά.
Και για να ξεκινήσουμε τώρα την επόμενη σειρά, συμβουλευτώ το σημειωματάριό μου, γυρίζω και πάμε να συνεχίσουμε το πλέξιμο, όπου όπως είπαμε ξεκινάμε να πλέξουμε μία από την καλή, μία από την ανάποδη και άλλη μία από την ανάποδη και το βλέπεις πως φαίνεται, πως κυλάει. Το βλέπεις εδώ πέρα με την καλή μία από την ανάποδη, έχει σχηματιστεί και έχουμε ολοκληρώσει και αυτή τη σειρά. Θα σταματήσω με το συγκεκριμένο σχέδιο για να πιάσω το πολύ πολύ γλυκό μου αυτό το συγκεκριμένο, που βλέπεις ότι έχει μια που ναι μεν πλέξουμε με σχέδιο πέρλες, αλλά αυτό έχει και ένα διαφορετικό σχεδιάκι που ακολουθεί την από κάτω λογική. Δηλαδή όπως βλέπεις στο σηματάριό μου, ξεκινάω από τα δεξιά και πλέκω τον πρώτο πόντο μία από την ανάποδη και μετά ξεκινάει μία από την ανάποδη και τελειώνει μία από την καλή. Στο ενδιάμεσο βλέπεις πως συνεχίζει το σχέδιο αριστερά από την ανάποδη την ανάποδη, από την ανάποδη την ανάποδη, μία από την καλή. Τι βλέπεις πέρα πως σχηματίζεται στο σημειωματάριό μου. Μετά έχουμε δύο πάλι από την ανάποδη και κλείνουμε με μία από την καλή. Εδώ το βλέπεις στο τέλος, είναι δύο παραπάνω οι πόντοι. Γιατί σου λέω, στην ουσία θέλω να συγκεντρώσουμε αυτές τις λωρίδες, τις κάθετες και να δώσουμε ένα πάρα πολύ όμορφο σχέδιο στο πλεκτό μας. Το εφέ που φαίνεται σχηματίζεται εξαιρετικά, μ' αρέσει πάρα πολύ και όσο επεκτείνουμε και όσο περισσότερο πλέκουμε τόσο πιο πολύ αναδεικνύεται και θα το δεις και εσύ στην πράξη, δηλαδή πόσο όμορφα φαίνεται και βλέπεις δηλαδή πως είναι το δικό μου. Όπως συμβουλευτήκαμε λοιπόν το σημειωματάριο, πάμε να ξεκινήσουμε και αυτό το κομμάτι ή να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και βλέπεις δηλαδή είχε δύο από την ανάποδη, μία από την καλή, δύο από την ανάποδη, στο ενδιάμεσο δηλαδή, δεν εννοώ για τα άκρα. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε, να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε. Φροντίζω να κρατάω καλά το βελονάκι μου και το πλεκτό μου. Μία από την καλή, ξεκινάω σύμφωνα με τις οδηγίες το τετραδιάκι μου έτσι, για να πάω να πλέξουμε τώρα την σειρά. Τώρα πάω έτσι δύο από την ανάποδη, μετά ακολουθά μία από την καλή, γιατί τώρα σχηματίζω τη λωρίδα έτσι, δύο από την ανάποδη, ωραία, τελικά τώρα μία από την καλή. Δύο από την ανάποδη, σε το σημείο αυτό. Μία από την καλή και δύο από την ανάποδη και πάμε να κλείσουμε το πλεχτό με μία από την καλή και δες τι όμορφα που δημιουργήθηκε. 16 είναι η πόντη μου, πάρα πολύ ωραία κύλησαν και συνεχίζουμε λοιπόν το πλέξιμο, να πλέκουμε περισσότερους πόντους. Πάρα πολύ όμορφο γίνεται, έχουμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα και πάμε να συνεχίσουμε και με την επόμενη σειρά. Ξεκινάω με από την καλή έτσι, ξεκινάω με μία καλή και ακολουθάμε από την ανάποδη. Thank you.
Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, με αυτούς τους τρόπους εννοείται, πλέξαμε λοιπόν τα πλεκτά μας σε σχήμα περλέ με τις πέρλες που να φαίνεται σαν αυτό μαργαριτάρι λοιπόν. Ελπίζω να σου άρεσαν οι οδηγίες, να τις βρίσκεις χρήσιμες και δημιουργικές, να σου δώσει ιδέες για να εξασκηθείς με τις βελόνες και να δημιουργείς κι εσύ τέλεια σχέδια. Χαίρομαι πάρα πολύ που τη δημιουργήσαμε μαζί. Μείνε συντονισμένο στο κανάλι μου γιατί έρχονται πολύ όμορφα πράγματα.